Πολύ καλημέρα σε όλους σας. Τι κάνετε, είστε καλά? Μια χαρά εσύ. Δόξα τω Θεώ. Εχθές, όπως είδες, Νίκο μου, βγήκε αυτή η διαφορά στο Νιγκάλη Σχολέ, έτσι έστω και στο τέλος. Βεβαίως. Πόσο καλά διαβασμένος ο Μπουκ, τέλος πάντων. Και έχει επίθεση. Και έχει επίθεση ο Ολυμπιακός στο τέλος και ο Πάπας πηγαίνει και τρακέρνει. Μια χαρά. Και τι να κάνουμε. Καταρχήν, δεν περίμενα ότι θα τον βάλει. Δεν τον έβαλε με το Περιστέρι και τον έβαλε τώρα τον Πάπας να παίξει. Είναι δυνατόν? Ναι, εντάξει. Βέβαια θα μου πεις με το Περιστέρι υπήρχε και άλλος λόγος όπου έπρεπε η διαφορά να πάει πάρα πολύ ψηλά. Αλλά τέλος πάντων. Για άλλους προσωπικούς λόγους έχω την αίσθηση. Όχι πληροφορία, αίσθηση. Την αίσθηση και μόνο. Ναι, okay. Διαβάζω τώρα, παιδιά. Διαβάζω τώρα, ιδιοκτήτρα ζαχαροπλαστείου για περίοδο 5 μηνών από Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο. Ενώ ο λογαριασμός ερχόντουσαν ΔΕΗ 500-800, της ήρθε ένα μπουγιουρντί 45.314 ευρώ. Λοιπόν. Έγινε νόστιμο το μπουγιουρντί. Πόπο. Λοιπόν. Γεια συνέχισε πάρει. Τέλος πάντων. Τι να πω. Εχθές είδε κίτρινη κάρτα ο κ. Καζναφέρης και δεν θα είναι στον πάγκο με τον Ολυμπιακό, να το πούμε. Έλα ρε, κρίμα. Κρίμα τον κ. Καζναφέρη. Κρίμα. Έτσι, ορίστε. Το κόσμο αυτό των ελληνικών γηπέδων. Τι να πω, τον κρίμα, είχα δίπλα κρίμα. Μου εχθές στη διάρκεια του παιχνιδιού. Θα είναι τιμωρημένος λόγω καρτών, δηλαδή. Ο Καζναφέρης. Καρτών δεν θα είναι, ναι. Εντυπωσιακό. Τέσσερις κίτρινες κάρτες. Στην Τούμπα έφαγε κόκκινη ή κίτρινη εκεί? Δεν ξέρω. Δεν το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι ούτε εγώ. Σέριο. Δεν θυμάμαι. Πάρα θυμάμαι ότι στα καλά χρόνια που σφύριζε ο κύριος Καζναφέρης, λίγο κόντυψε να οδηγήσει το κεφαλικό 200.000 ανθρώπους. Ειδικά στα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, έδινε ρέστα κάθε φορά. Εντάξει. Μάλιστα. Και δεν είναι και γιατρός, έτσι δεν είναι, στο επάγγελμα? Άλλο θέμα, πάρε άλλο θέμα, γιατί θα ανέβει πίσω μου στο παραπέντε. Όχι, μια χαρά όρεξη εγώ, αλλά για Καζναφέρη δεν έχω όρεξη. Να σου πω, τι κάναμε τώρα στην εφτάδα των παιχνιδιών, εγώ, εσύ και ο Νίκος. Αμά, καταστρόφα. Ποιος πρότευσε? Καταστρόφα. Περίμενε. Και αυτή η καθυστερημένη αγωνιστική που μας τέλειωσε τη Δευτέρα. Λοιπόν. Στέργιος νομίζω έχει πρότευση, παιδιά. Νομίζω έχει πρότευση. Στέργιος ότι έλαμψε. Έτσι νομίζω. Περιμένετε, μπράβο, πάρε πριν πάμε στην πρόταση της ημέρας. Νομίζω ότι όλοι χάσαμε τον ΠΑΟΚ, ε. Λοιπόν. Ατρόμητο άδειο άσο ο Νίκος, άσο 2 ο Πάρης, άσο χ εγώ. Άρο Πάρης, μόνο Πάρης. Πανετολικός στο διπλό το πιάσαμε και οι τρεις. Τον Ιωνικό, τον άσο παίξαμε και οι τρεις. Άσο, όχι, άσο, έληξε χ, κανένας. Πάω και επίσης άσο, συγχαρητήρια. Μπράβο. Παναθηναϊκό, χ ο Νίκος. Μπράβο Νίκο. Κοντά ήμασταν πάλι κοντά ήμασταν. Σε λεπτομέρειε το χάσαμε. Άσο, εγώ ξέρω. Νίκο, δεν μετράει το σκορ στο 90. Μετράει και κάτι. Δεν το πληρώνω, δεν το πληρώνω με το τέτοιο. Λεβαδιακό ΣΑΕΚ, διπλό έδωσε η ομάδα και επιβεβαιώθηκε. Και όφη, άσο ο Νίκος, άσο ο Πάρης. Ο έμπειρος Στέργιος, ένα χ, ξέρω. Μπράβο Στέργιο. Άρα κάτι κάναμε. Αυτό σου λέω, Στέργιος ήταν πρώτος. Γλιτώσαμε τον Τιτανικό τουλάχιστον. Ναι. Δηλαδή Στέργιο πόσα? Δηλαδή, ένα ο Όφη, δύο ο Λεβαδιακός, τρεις ο Παναθηναϊκός, τέσσερα στα εφτά. Και εντάξει. Σύμιχα, εσείς περίμενε. ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Έχεις δίκιο, Μίχα. Ισοπαλία δηλαδή. Ισοπαλία πάρε. Εντάξει, κάτι κάναμε. Ωραία. Κάτι κάναμε. Νίκο, νομίζω ίσως να το καθιερώσουμε και στην Ευρωλίγκα για να έχει λίγο. Βλέπεις ότι είμαστε λίγο προπονημένοι. Ναι, ρε παιδιά. Εντάξει, εγώ πάω πολύ του γρου. Εσείς είστε λίγο πιο. Ένα-δύο, άσοχοι. Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, οκ. Κάτσε να πω την αγαπημένη μου φράση. Βάλτε μια άνω τελεία. Ναι, μπράβο. Να ακούσουμε κάτι καλό. Λοιπόν, προσφορά του Food Plaza το σημείο τη ημέρα. 2-3-10-4-58-800 και φυσικά. Και πλατφόρμα online foodplaza μία λέξη.gr για να κάνετε την παραγγελία σας. Ο καλύτερος γύρος της πόλης με διαφορά, αλλά και τα υπόλοιπα, πιστέψτε με, και τα μαγειρευτά και τα θαλασσινά και τα κρεατικά της ώρας είναι εκπληκτικά. Για πάμε πάρει. Παρέα λοιπόν με μια μερίδα από μπριζολάκια θα πάμε στον Άσο της Μπενφίκα σήμερα κόντρα στη Γιουβέντους. Να το. Σε απόδοση 2-12 στις 10 η ώρα. Mm-hmm. Έτσι, και καθαρά μπασκετικά, επειδή παραμένει στη συντροφιά μας και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, ο Νίκος Μοσχοβίτης. Έτσι, έχει χαρακτηριστική μάτς χρονιάς για την ΑΕΚ κόντρα στη Βόνη, δεν καταλαβαίνω το γιατί. Μάτς χρονιάς. Αυτά εγώ θα πάω. Ναι, έτσι διάβασα στον Γιώργο τον Νικολά, τον φίλο μου. Μάτς χρονιάς, ρε παιδιά. 24 Οκτωβρίου, μάτς χρονιάς. 25. Τι παρέλαση έχει γίνει, ρε παιδιά, και έχουν αλλάξει τους προπονητές. Τι μάτς χρονιάς. Okay. Εντάξει. Έτσι, μείον 3,5 για την ΑΕΚ, δηλαδή να κερδίσει η ΑΕΚ πάνω από 4 πόντους στη Βόνη στα Λιώσια. Ναι, ωραία. Εκεί πάει ο Άρης στις 4 παρατέταρτο. Στην αρχή ήταν το παιχνίδι να γίνει 7 και 4
Και τελικώς πάει για 4 παρατέταρτο. Ναι. Τέτοιο είχα ακούσει στο περιθώριο του παιχνιδιού στη Λεωφόρο. Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτά ωραία. Τα δύο σημεία. Και άμα θέλετε επαναλαμβάνω, Μπενφίκα Γιουβέντους, δηλαδή είμαστε με Βλαχοδήμο να κατεβάσει ρολά άσος στο 2-12 και μείον 3,5 ΑΕΚ να κερδίσει με 4 πόντους και πάνω τη Βόνη και να συνεχίσει νικηφόρο. Καλά είναι η ΑΕΚ. Στρέλνιεξ έχει. Θα έχει Στρέλνιεξ, ε. Ορίστε. Μα Στρέλνιεξ θα έχει που είχε έναν ψηλό τραυματισμό με το Περιστέρι. Μετά το λέει η ΑΠ που έκανε και παρόλα αυτά κέρδισε το Περιστέρι του Σπανούλη, θα το έχει. Εντάξει, ναι. Με Κατζούρι. Νομίζω βλέπεις κάποια πράγματα διορθώνονται. Η διοίκηση Αγγελόπουλου με μια καθυστέρηση σχεδόν 2-3 χρόνων πήρε τον Κατζούρι προπονητή. Τον Ηλία τον Κατζούρι. Έτσι. Νομίζω είναι καλός προπονητής πάρει ο Ηλίας ο Κατζούρης. Είναι πάρα πολύ καλός κατά με. Λοιπόν, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παρή. Καλό σου μεσημέρι. Αύριο πάλι. Bye 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 bye. Λοιπόν, πάρτε Τσελεπίδης.